διάλειμμα από τη μαγειρική για άλλο ένα Eco Ginger Tip και σήμερα θα μιλήσω πάλι για τη σπατάλη τροφίμων. Ένα θέμα που μας καίει ή τουλάχιστον πρέπει να μας καίει, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Τα νούμερα είναι εναντίον μας, πάρα πολλά τρόφιμα καταλήγουν στα σκουπίδια και θα θυμίσω δύο νούμερα, πάρα πολύ σημαντικά. 5,1% της ελληνικής παραγωγής, δηλαδή των τροφίμων που παράγονται στα χωράφια μας, καταλήγουν στις χωματερές των σκουπιδιών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ανά άτομο πετάμε 196 κιλά τροφίμων. Τεράστιο νούμερο πραγματικά και θα το μειώσουμε μαζί. Δεν θέλω να φοβάστε τίποτα, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε, ξεκινώντας από την κουζίνα μας. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει εδώ στο σούπερ μάρκετ, αφήνουμε τα ψώνια μας, τα τακτοποιούμε στα ράφια, στα ντουλάπια, στο ψυγείο. Υπάρχει μία συσκευή μες στην κουζίνα, η οποία είναι η πιο anti-food waste συσκευή, αυτή δηλαδή η συσκευή που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων. Ποια είναι αυτή? Η κατάψυξη. Φοβερή ανακάλυψη κατάψυξη, παιδιά. Μπορείτε να βάλετε σχεδόν τα πάντα εκεί μέσα και σήμερα θα σας δείξω μερικά κολπάκια που μπορείτε να κάνετε με πρώτες ύλες, ειδικά φρούτα, λαχανικά, ψωμί, αλλά και μαγειρεμένο φαγητό. Ας ξεκινήσουμε με τα φρούτα και λαχανικά. Όλοι χρησιμοποιούμε φρούτα και λαχανικά στην κουζίνα μας και ειδικά κάποια λαχανικά τα χρησιμοποιούμε περισσότερο. Όπως κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, πιπεριές, σέλερι, μυρωδικά. Όλα αυτά όταν δούμε ότι πάνε να χαλάσουν ή όταν δούμε ότι κόψαμε παραπάνω από όσα χρειαζόμαστε στο φαγητό μας, δεν τα πετάμε. Αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα, καλώς. Εάν δεν μπορούμε, ένα γυάλινο ταπεράκι, κομμένα μέσα τα λαχανικά μας, ψιλοκομμένα τα μυρωδικά μας και τα χρησιμοποιούμε για αρκετό καιρό. Ένα σημαντικό tip, να γράφουμε μία ημερομηνία στο δοχείο μας, ώστε να ξέρουμε πότε τα βάλαμε στην κατάψυξη και να χρησιμοποιούμε πρώτα αυτά που βάλαμε παλιότερα. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα εποχιακά λαχανικά. Κολοκυθάκια, μπάμιες, φασολάκια. Ας πούμε ότι πήραμε παραπάνω και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε ότι τελικά φεύγουμε για διακοπές και μείνανε στο συρτάρι της κουζίνας κάποια λαχανικά. Τι κάνουμε με αυτά? Μία κατσαρόλα με βραστό νερό, τα ζεματίζουμε 2 με 3 λεπτά, τα σουρώνουμε, τα αφήνουμε να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά και τα αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Να θυμάστε απλά ότι μετά, όταν θέλουμε να τα μαγειρέψουμε, τα χρησιμοποιούμε κατευθείαν από την κατάψυξη και δεν τα αποψύχουμε. Δεν θα πάθουν κάτι και να τα αποψύξουμε, απλά θα μαγειρευτούν καλύτερα. Δεν θα μας νερουλιάσουν, δεν θα μας χαλάσουν. Άλλα δύο υλικά που χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ στην κουζίνα μου, σκόρδο και τζίντζερ. Και μάλιστα το τζίντζερ το χρησιμοποιώ ακόμα και στις παραδοσιακές συνταγές. Όταν σοτάρω το κρεμμύδι, σοτάρω φυσικά πάντα και λίγο σκόρδο, αλλά θα βάλω και λίγο τζίντζερ για τη σπιρτάδα. Είναι δύο υλικά που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, παρόλα αυτά όμως και αυτά μπορεί να χαλάσουν. Τι κάνω? Τα τρίβω, τα βάζω σε ένα μικρό δοχείο στην κατάψυξη, είτε μαζί είτε χωριστά, και εκεί πραγματικά θα μου κρατήσουν για μήνες. Μπορεί και τρεις, μπορεί και τέσσερις μήνες. Και αυτά τα χρησιμοποιώ κατευθείαν από την κατάψυξη. Ας μιλήσουμε λίγο για τα φρούτα. Είναι καλοκαίρι, υπάρχουν πάρα πολλά φρούτα, πολύ ωραία φρούτα, πολύ νόστιμα και ζουμερά. Παρ' όλα αυτά, και λόγω της ζέστης, τα φρούτα χαλάνε αρκετά γρήγορα. Τα φρούτα όμως μπαίνουν απευθείας στην κατάψυξη, κομμένα σε κομματάκια. Και τι τα κάνω μετά τα κατεψυγμένα φρούτα? Σμούθις, τα βάζετε σε κέικ, τα βάζετε σε παγωτά, τα τρώτε ακόμα και παγωμένα για ένα πάρα πολύ δροσερό σνακ. Τι κάνουμε με τα όσπρια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που μπορεί να μας πιάσουν και λίγα μαμούνια μέσα στο ντουλάπι? Τι μπορούμε να κάνουμε? Πανεύκολο. Μουλιάζουμε τα όσπρια, τα στεγνώνουμε καλά και τα βάζουμε κατευθείαν στην κατάψυξη. Έτσι, όχι μόνο τα διατηρούμε περισσότερο, αλλά έχουμε και έτοιμα μουλιασμένα όσπρια, δηλαδή γλιτώνουμε αυτό το 8ωρο του μουλιάσματος για το επόμενο μαγείρεμά μας. Βέβαια, μπορούμε να τα βάλουμε και βρασμένα. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο μουλιασμένα. Ακολουθούμε τη διαδικασία μουλιάσματος, βρασίματος, στεγνώματος, κατάψυξη και κατευθείαν για μαγείρεμα. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων στην κουζίνα μας και ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αναρωτιέστε, που πετιέται σε ένα ελληνικό σπίτι? Το ψωμί. Πάρα πολύ εύκολα πετάμε το ψωμί, δυστυχώς. Μόλις χαλάσει λίγο, μόλις λίγο ξεραθεί, το πετάμε και πάμε στο φούρνο και παίρνουμε άλλο. Όχι, ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτό. Πώς θα σταματήσει? Με σύμμαχο την κατάψυξη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταψύξουμε το ψωμί. Ο ένας τρόπος είναι να το βάλουμε ολόκληρο. Αρκεί να είμαστε σίγουροι όμως ότι όταν το αποψύξουμε θα το φάμε και ολόκληρο, γιατί μετά δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε στην κατάψυξη. Ο δεύτερος τρόπος είναι σε κομμάτια. Φέτες, μικρά έτσι κρουτονάκια, μικρότερα ή μεγαλύτερα, κατευθείαν στην κατάψυξη και μετά το βγάζουμε και αρκούν λίγα λεπτά στον πάγκο της κουζίνας για να ξαναγίνει το ψωμί ολόφρεσκο. Και ένα τελευταίο tip και σας αφήνω να σκεφτείτε όλα αυτά, αλλά και να αρχίσετε να τα εφαρμόζετε, είναι το φαγητό, το έτοιμο φαγητό ή το ημιέτοιμο φαγητό. Τι εννοώ?
Σήμερα θα μαγειρέψουμε παστίτσιο. Αντί να φτιάξουμε ένα ολόκληρο ταψί παστίτσιο, το οποίο θα δυσκολευτούμε να φάμε, μπορεί να το αφήσουμε να χαλάσει και να το πετάξουμε, φτιάχνουμε δύο μικρότερα. Βάζουμε το δεύτερο στην κατάψυξη και το ψήνουμε την επόμενη εβδομάδα απευθείας από την κατάψυξη. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και με το έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό, όπως ένα φαγητό κατσαρόλας ή ένα λαδερό, το οποίο ιδανικά θα πρέπει να το βάλουμε στην κατάψυξη σε μερίδες, ώστε να βγάλουμε τη μερίδα που θέλουμε να φάμε, να την αποψύξουμε και να την απολαύσουμε. Αυτά ήταν τα σημερινά μου μυστικά. Μπες στο αλλάζουμεsynήθειες.ab.gr και εκεί θα βρεις ακόμα περισσότερα tips και χρήσιμα άρθρα για να μειώσεις τη σπατάλη τροφίμων από την κουζίνα σου σήμερα.